Ανδρέας και Κοντοθανάσης. Ο Ντράγκας είναι αυτός που εκτελεί το φάουλ και η μπάλα καταλήγει γκολ. 12ο λεπτό της συνάντησης και η Λάρισα από αυτή τη στημένη φάση καταφέρνει και ανοίγει το σκορ. Μαχαίρας έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Παραλίγο να γίνει το λάθος και είναι το γκολ. Είναι η ισοφάριση. Ο Εθνικός σε μια ανύποπτη στιγμή κατάφερε και ισοφάρισε. Αμέσως μετά από ένα λεπτό με το που προηγήθηκε η Λάρισα, ο Εθνικός καταφέρνει και ισοφαρίζει. Ο Πέτροβιτς ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτέλεσε ο Πέτροβιτς το κόρνερ. Ο Κοτσής έπιασε την κεφαλιά. Γίνεται το λάθος και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 26ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Εθνικός καταφέρνει και προηγείται πλέον της Λάρισας εδώ στο στάδιο Αλκαζάρ με 2-1. Ντράγκας άφησε για τον Τέα Κοντοθανάσης. Τώρα μέσα στην περιοχή πέφτει, ανατρέπεται και ο διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Τσίγκρας, υποδεικνύει τώρα την εσχάτη των ποινών. Ο Ντράγκας εκτελεί το πέναλτι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Καταφέρνει έτσι και ισοφαρίζει η ομάδα της Λάρισας. Είναι τώρα ο Κομιώτης. Κομιώτης μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να περάσει. Βγαίνει ο Σημεωνίδης. Δεν καταφέρει να μπλοκάρει την μπάλα. Γίνεται το λάθος από τους παίκτες της Λάρισας και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 21ο λεπτό και ο Κοτσής είναι αυτός που κατάφερε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ψυχρολουσία για τους παίκτες της Λάρισας. Ο Εθνικός προηγείται τη ΑΕΛ με 3-2. Σαλπιγκίδης προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα και υποδεικνύει την εσχάτη των ποινών ο διαιτητής του αγώνα, ο κύριος Τσίγκρας. Δεύτερο πέναλτι που κερδίζει η Λάρισα, 36ο λεπτό. Ο Κότσιος εκτελεί το πέναλτι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πετυχαίνει το γκολ της ισοφάρισης για την ομάδα της Λάρισας.